Καλησπέρα σε όλους. Αυτή την πάρα πολύ ζεστή ημέρα του καλοκαιριού. Στις σελίδες του MyPhone αυτή τη φορά έχουμε το Optimus L5 της LG. Μια πολύ καλή πρόταση για την κατηγορία των mid-range μοντέλων. Μια πρόταση η οποία εμένα προσωπικά με ικανοποίησε απόλυτα και πιστεύω ότι για την τιμή της, η οποία θα κοιμανθεί γύρω στα 220-230 ευρώ περίπου εκεί, αποτελεί μία από τις καλύτερες συσκευές στην συγκεκριμένη κατηγορία, όχι μόνο για τα τεχνικά της χαρακτηριστικά, αλλά και για την συνολική της εμφάνιση στην συγκεκριμένη παρουσίαση. Αυτά όμως θα τα δούμε αργότερα. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το συγκεκριμένο μοντέλο, όπως είπαμε, ονομάζεται LG Optimus L5. Η κωδική του ονομασία είναι Y610. Απευθύνεται σε μέσους χρήστες. Η τιμή του το αποκαλύπτει αυτό άλλωστε. Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά όμως είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Βασίζεται στην έκδοση Android Ice Cream Sandwich 4.03. Είναι μία από τις λίγες συσκευές της LG η οποία επιτέλους έρχεται με Android Ice Cream Sandwich. Να υποθέσουμε ότι στο συγκεκριμένο τομέα η LG έχει αλλάξει την τακτική της και σύντομα και κάποια από τα προηγούμενα μοντέλα της, όπως το Optimus 2EP, θα δεχθεί αναβάθμιση σε Ice Cream Sandwich. Στα δικά μας τώρα, η συσκευή, όπως είπαμε, απευθύνεται σε μέσους, σε αρχάριους αλλά και μέσους χρήστες. Έχει μία οθόνη ανάλυσης 320x480 pixels και μεγέθους 4 ιντσών. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η ευκρίνειά της είναι τόσο εντυπωσιακή. Φαίνεται αυτό άλλωστε όταν έχεις μια τόσο μεγάλη οθόνη και μια μέτρια ανάλυση 320x480 pixels. Αυτό όμως που εντυπωσιάζει στο συγκεκριμένο μοντέλο δεν είναι η ποιότητα και η ευκρίνεια της οθόνης, αλλά η φωτεινότητά της και το γεγονός ότι σε μια τόσο μεγάλη οθόνη η πλοήγηση και η απεικόνιση γραφικών στοιχείων, ιστοσελίδων, οπτικών εφέ, φωτογραφιών είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ας δούμε τώρα την συσκευή από κοντά. Android Ice Cream Sandwich λειτουργικό. Διαθέτει κάποια ιδιαίτερα εφέ ξεκλειδώματος τα οποία ο χρήστης μπορεί να τα καθορίσει όπως θέλει στο μενού των ρυθμίσεων. Μπορεί να μην φαίνονται τα widgets γιατί δεν έχουμε βάλει κάποια. Ας δοκιμάσουμε να τοποθετήσουμε ένα να δούμε τι μπορεί να γίνει. Widgets. Αναζήτηση της Google, κλασικά, διαθέτει. Ο καιρός. Αρκετή ζέστη, όπως μπορείτε να δείτε. Το ιδιαίτερο εντυπωσιακό στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι η φωτεινότητα και η καθαρότητα της οθόνης. Μπορεί να μην έχει τόσο πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, γιατί τα pixels είναι σχετικά λίγα για τις 4 ίντσες της. Παρ' όλα αυτά εντυπωσιάζει πραγματικά ακόμα και κάτω από το έντονο φως του ήλιου. Επιτρέπει την πλοήγηση στα μενού χωρίς πρόβλημα, όπως βλέπετε. Βλέπετε πόσο γρήγορη είναι η ταχύτητα. Όχι, δεν έχει κάποιον χιλιάρι διπύρινο, τετραπύρινο επεξεργαστή στο εσωτερικό. Ένας 800 επεξεργαστής ARM Cortex A5, χρονισμένος όπως είπαμε στα 800 MHz, βρίσκεται στο εσωτερικό. Δεν παρατηρούμε κανένα πρόβλημα στην πλοήγηση. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά η τεχνική της LG στη συγκεκριμένη συσκευή. Η πλοήγηση από το ένα μανού στο άλλο είναι πάρα πολύ γρήγορη, πραγματικά χωρίς προβλήματα, όπως βλέπετε. Πιο γρήγορα από κάποια διπύρινα ή τετραπύρινα που ξέρω στα συγκεκριμένα βέβαια χαρακτηριστικά, στην πλοήγηση δηλαδή που θέλουμε. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να πλοηγηθείς σε όλα τα μενού. Ας μπούμε και μια βόλτα στο mobile internet με τον browser.
Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες στο συγκεκριμένο μοντέλο. Ακολουθεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είχαν και τα προηγούμενα μοντέλα της σειράς L. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα επιτάχυνσης για να μεγενθύνετε, για να κάνετε zoom in ή zoom out σε κάθε ιστοσελίδα την οποία θέλετε. Η σελίδα του MyPhone εδώ, όπως βλέπετε, η πλοήγηση είναι πάρα πολύ καλή, χωρίς πρόβλημα κανένα. Πραγματικά πολύ εύκολη πλοήγηση. Στο κάτω μέρος έχει ένα ειδικό σημείο στο οποίο μπορείτε να το κάνετε drag για να το εμφανίσετε και πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εδώ, όπως βλέπετε, μπορεί να μεγενθύνει και να απομακρύνει τη συσκευή, να κάνει zoom in δηλαδή και zoom out αναλόγως με το τι θέλετε να κάνετε εσείς. Ας πάμε στην έκδοση desktop να το δούμε καλύτερα αυτό. Τέλος πάντων, κατά πόσο χρήσιμο είναι αυτό θα το κρίνετε εσείς. Η πλοήγηση σε γενικές γραμμές πάντως είναι πάρα πολύ καλή με τη βοήθεια του Android Browser. Κανένα πρόβλημα δεν παρατηρήσαμε. Πολύ γρήγορη, χωρίς καθυστερήσεις. Η λειτουργία zoom in, zoom out, η pinch του zoom λειτουργεί μια χαρά, τα πάει περίφημα. Όπως είπαμε, πρόκειται για μια συσκευή η οποία τρέχει Android Ice Cream Sandwich και κοστίζει κάτι παραπάνω από 200 ευρώ. Πολλές συσκευές στην αγορά θα ζήλευαν να είχαν αυτή την τιμή και να είναι φοδιασμένες με αυτό το λειτουργικό και αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Στην πίσω πλευρά διατηρεί την ποιότητα κατασκευής των υπόλοιπων μοντέλων της LG, πλαστικό δηλαδή, αλλά αρκετά καλής ποιότητας, ανάγλυφο λίγο για να δένει αρκετά καλά στο χέρι, λεπτό στο πλάι, 9,5 χιλιοστά πάχος και το βάρος του 125 γραμμάρια, πραγματικά πάρα πολύ καλό. Ό,τι πρέπει για να το χρησιμοποιήσει κάποιος για καθημερινή χρήση σε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων, πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα, πλοήγηση στο mobile internet αν το επιθυμεί ή οτιδήποτε άλλο επιχειρήσει να κάνει με τη συγκεκριμένη συσκευή. Υποστηρίζει προφανώς πρόσβαση σε Wi-Fi δίκτυα, έχει δυνατότητα μετατροπή σε Wi-Fi hotspot, ενσωματώνει την έκδοση Bluetooth 3 με συμβατότητα για το προφίλ A2DP και διαθέτει NFC λειτουργία προφανώς όπως και το L7 μοντέλο. Ας ρίξουμε μια ματιά στην NFC λειτουργία. Εδώ θα τη βρείτε, ενεργοποιείται από εδώ και μπορείτε με τον ίδιο τρόπο που σας δείξαμε και στο μοντέλο. Ο NFC δέκτης βρίσκεται εδώ στην πίσω πλευρά, να τον δείξουμε λίγο. Βρίσκεται στο πλαστικό κάλυμα της συσκευής και με τη βοήθειά του
κάρτα SIM εδώ επί τη ευκαιρία και υποδοχή για κάρτες microSD εδώ. Με τη βοήθεια του συγκεκριμένου NFC δέκτη μπορείτε να το φέρετε σε επαφή με NFC tags. Ένα NFC tag θα βρείτε και στη βασική συσκευασία της συσκευής, ακριβώς η ίδια συσκευασία δηλαδή, όπως και στο Optimus λεπτά που παρουσιάσαμε τις προάλλες. Μπορείτε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να αλλάξετε προφίλ χώρου της συσκευής, να την μάθετε να κάνει συγκεκριμένες, να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί συγκεκριμένες λειτουργίες ανάλογα με τα γούστα και τις ανάγκες σας. Στο πάνω μέρος εδώ πέρα της status bar διαθέτει ένα εύχριστο μενού λειτουργίας αλλαγής των ενεργειακών διακοπτών που διαθέτει, δημιουργία ενός quick memo πάνω στην οθόνη αν θέλετε, καθορισμός του ήχου, ενεργοποίηση του Wi-Fi, Bluetooth, ενώ μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά τους ή να προσθέσετε και άλλα πολλά αν θέλετε, GPS, NFC, Portable Wi-Fi Hotspot, καθορισμός των δεδομένων κτλ. Έξυπνη λειτουργία, πολύ χρήσιμη πιστεύω για τους νεαρούς χρήστες ή όσους θέλουν να διαχειρίζονται τις ενεργειακές ιδιαιτερότητες της συσκευής τους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αυτό είναι το συγκεκριμένο μοντέλο λοιπόν, Optimus L5, μια πολύτιμια πρόταση της LG στην ελληνική αγορά. Για την τιμή του προσωπικά δύσκολα μπορώ να βρω ανταγωνισμό στα 200-250 ευρώ, συσκευή με NFC, με μια πολύ καλή κάμερα ανάλυσης 5 MP στο πίσω μέρους, LED flash, δυνατότητα προσθήκης geotagging πληροφοριών, touch focus, δυνατότητα γραφής βίντεο VGA στα 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Τι άλλο, ας ρίξουμε μία βόλτα, μιας και αναφερθήκαμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής, ας δούμε λίγο ποια είναι η διαθέσιμη μνήμη της, του συγκεκριμένου μοντέλου. Το Optimus L5 διαθέτει 4 GB εσωτερικής μνήμης, από τα οποία περίπου 2,5 GB από αυτά είναι διαθέσιμα για τον τελικό χρήστη. Διαθέτει όμως υποδοχή για κάρτες microSD, είναι πολύ φθηνές, μπορείτε εύκολα να του βάλετε μια οχτάρα κάρτα. Διαθέτει, έχει υποστήριξη μέχρι και 32 GB η υποδοχή microSD που διαθέτει, οπότε με μια οχτάρα κάρτα μπορείτε εύκολα να ικανοποιήσετε τις ανάγκες σας σε αποθήκευση multimedia δεδομένων, αρχείων μουσικής, φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Αυτά από την επαφή μας με το συγκεκριμένο μοντέλο. Πραγματικά με ικανοποίησε πάρα πολύ, κυρίως ότι η πλοήγηση στο user interface είναι εντελώς lag free, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Ειλικρινά με ικανοποίησε περισσότερο και από το Optimus L7, κυρίως για τα χρήματα στα οποία διατίθεται στην ελληνική αγορά από τη Vodafone. Ενημερωτικά κάνω μια παρένθεση, η συγκεκριμένη συσκευή λανσάρεται από τη Vodafone αποκλειστικά στην ελληνική αγορά, δεν θα το δείτε σε άλλη εταιρεία, σε τιμή κοντά στα 220-230 ευρώ, κάπου εκεί θα κυμαίνεται. Οπότε για τα χρήματα αυτά το συγκεκριμένο μοντέλο πιστεύω είναι ακόμα πιο τίμιο από τα υπόλοιπα της σειράς L της LG και αξίζει πιστεύω το ενδιαφέρον σας. Αν θέλετε ειδικά ένα smartphone με τέτοια τεχνικά χαρακτηριστικά, πολύ καλή ταχύτητα επεξεργαστή, αλλά πολύ ομαλό συνδυασμό λειτουργικού με επεξεργαστή, έκδοση Ice Cream Sandwich Android 4.0.3, κάμερα ανάλυση 5 MP, πολύ περιορισμένες διαστάσεις, μία οθόνη 4 ιντσών με πολύ καλή φωτεινότητα και πολύ καλές επιδόσεις κάτω από το φως του ήλιου. Αυτά, η συσκευή με ικανοποίησε πάρα πολύ, την προτείνω ανεπιφύλακτα σε όσους ψάχνουν κάτι σε ice cream sandwich Android, αλλά σε τιμή κοντά στα 200-220 ευρώ.